το Υιού του Πνεύματος σε αμήν. Βασιλεύω τον Άγιο Παράδειγμα του Πνεύματος της Υιούς. Παθεκούν παραμήντα πάντα του Χριστού. Ο Σεβάς των Αγιωτών και ζωής χορηγός. Ευθέτης Κύριος εν ημίν. Εκαθάρισον εμάς τον Πάση Κύριος. Εξώσον αγαθέτης. Εσυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ.
συνεργεία και ήταν ευτυχίας, μικρός και κειμένο βασίλειο, το μετέπειτα γνωστό μας πατέρα γέροντα Ιερώνυμο. Μεγάλωσε και μετάφη σε περιβάλλον προσευχής, ασκήσεως και αγιότητος. Τα προσευχικά δάκρυα της μητέρας του ήταν τα πρώτα που επέδρασαν στην ευαίσθητη ψυχή του βασιλείου. Επίσης και τα παραδείγματα των ασκητών, των Αγίων της περιοχής, οι οποίοι εκδίδονται μέσα στις τρύπες και προσήλκονται. Εχερδονήθηκε διάκονος υπό του Μητροπολίτου Σοφρονίου, επισκεφθεί στους Αγίους Τόπους ως διάκονος, παρέμεινε 9 μήνες στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου ποταμού. Επιστρέφων διορίστηκε και διάκονος εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου εις την Κωνσταντινούπολη, όπου και αφήκε τη σφραγίδα του, διότι εσαπουμάνετο δια τα σαρεντάς και την αγιότητά του, το ζήλο και την καλικέρα δοφονή του. Η μακρασιατική καταστροφή έφερε στην Ελλάδα το πτηνό της Ελλήνου, τον ασκητή διάκονο βασίλειο. Οι νήσες έγιναν αμέσως μετά τη στέγηση του Αγίου Νεκταρίου το έτος 1922, υπεδέχθη το διάκονο βασίλειο που ήρθε από τη μεγάλη στεριά, όπως θα έλεγε ο Κόντοβρου, από τα Άγια Κόμματα της Καπαδοκίας. Την εποχή εκείνη, η Ιεροκήρυξη στην Έλληνα ήταν ο μετέπειτα Μητροπολίτης Καλυφθίας Πανταλεήμων Φωσκίνης, ο οποίος εξετύπησε και αγάπησε τον Καπαδόκη διάκονο βασίλειο. Όταν έγινε Μητροπολίτης Καλυφθίας, εις μία επίσκεψη στην Έλληνα, με τα πολλά πιέσεις προς το βασίλειο, τον έπεισε και τον διαχειροδότησε ιερέα και το έδωσε και το φύκιο του αρχιμανδρίτου. Μετά ένα έτος έλαβε και το μέγα και αγγελικό σχήμα. Στην αρχή της ιερατείας του, κάποια ημέρα είδε, όταν έκανε προσκομιδή στην εκκλησία, είδε ένα φοβερό όραμα, τον Κύριο ως βρέφος επάνω στην Αγία Τράπεζα, το οποίο τόσο πολύ το συνεκίνησε, ώστε έγινε η αφορμή να πάψει να ιερουργεί, διότι ήταν τόσο το δέος του που θεωρούσε ανήμπορο τον εαυτό του να λοχέμπει το σώμα του Κυρίου. Κατόπιν, μέχρι τις κοιμήσεώς του, απεσύρθηκε εις το ιδιότερο εισηγαστήριο Ευαγγελισμός εις Θεοτόκου.
Η θρησκευτική γραπτό συνέχιζε τους αισθητικούς και πνευματικούς αγώνες. Η προσευχή του ήταν συνεχής. Ήταν το μάραγμα της ψυχής του. Ένεσε να τον διαπερνά σε όλο του το σώμα η χάρις και η ευλογία. Είχε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το δε προορατικό χάρισμα ήταν εις απάντας στο βαθμό. Και αφημάριστατα ώστε ο επισκέπτης καθώς τον άκουγε αισθάνεται δέος και φόβο. Εκοιμήθηκε με τα δύο περίπου μήνων εποδίνου ασθενείας στις Αθήνας το 1966. Είχε ευρεσβείες του Αγίου Γέροντος Σκεβενίου να μας σκεπάζουν, να μας προστατεύουν, να μας ενισχύουν, να μας βοηθούν για τη σωτηρία μας, διαφυλάττοντας την Ορθοδοξία και το έθνος μας από κάθε επιβολή και κακία αιρέσεων. Αυτός είναι ο οποίος, με λίγα λόγια, του Αγίου Γερονίμου. Όταν κάποτε στο μοναστήρι του Αγίου Πεταπίου είχα ένα διάλογο με την Ιουμένη για την εξομολόγηση των αδελφών. Πήγαινα τακτικά και τον έβλεπα. Μια μέρα που πήγα, μου λέει, πόσες καλογραίες έχεις. Λέω 18. 18 κόμπανοι σε χτυπούν καθημερινώς. Πραγματικό χάρισμα. Που το ήξερε ότι εμείς είχαμε διαφωνία με τις μοναχές. Και σε πολλά άλλα σημεία. Έχει αφήσει ωραίες παρενέσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωφέλιμες. Απολαύσατε την πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει τίποτε μυλικύτερο από αυτή. Ο αγώνας είναι σκληρός. Άνευ είναι γλυκής, όπως η Στέφανη, δρόμος χυμών, γλυκής ο Παράδεισος. Και πραγματικά είναι ανοιχτή η καρδία αγάπη, την χαρά για που παίρνουμε εμείς αποτελεσματικά δεν την νιώθει ο διάβολος. Γι' αυτό μας γυρεύει ο διάβολος, μας σωγεί και μας φύγει παγίδας και λυπούμεθα και πέφτουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε και χωρίς αγώνα δεν αποφτάνε ποτέ η αρετή ούτε και η σωτηρία. Άλλη συμβουλή. Αγάπησε αδελφέ τον Χριστό. Αγάπα και τους ανθρώπους. Αλλά με προσοχή, ώστε η αγάπη αυτή να μην θίξει, να μην λιγοστέψει την αγάπη του Θεού. Είναι όμορφη η πνευματική ζωή. Όταν λίγο
σου αρέσει πολύ και τότε δεν βρίσκεις ευχαρίστηση σε άλλα τίποτε. Τρίτη συμβουλή. Να έχεις χαρά. Η χαρά και η λύπη είναι φιλοξενούμενοι, όχι όμως απελπισία. Της απελπισίας τετριτίνης της απελπισίας να την κλέβεις τα πτερά. Ο χριστιανός δεν πρέπει ούτε δειλός να είναι, ούτε απελπισία να έχει. Άλλη συμβουλή. Νουν να έχεις και νουν να μην έχεις. Γλώσσα να έχεις και γλώσσα να μην έχεις. Μάτια να έχεις και μάτια να μην έχεις. Αυτά να έχεις και αυτά να μην έχεις. Με καταλαβαίνεις. Κάθε ημέρα να προσέχετε πώς θα περάσει. Το μέλλον μας ανήκει στην Θεία Αυλώνια να βοηθήσει ο Θεός. Ότι είναι θέλημα Θεού και τη σωτηρία μας θα γίνει. Μη σκέφτεστε δηλαδή και μαθαίνετε εις το νου σας βάρος για το μέλλον. Δηλαδή για το μέλλον να μη σκεφτόμαστε, έχει ο Θεός την έννοια. Να ανησυχείς για το μέλλον σας. Αναθέσατε το στην Θεία Πρόνοια. Μην σκέπτεστε και βάζει βάρος στο κεφάλι σου. Οι δοκιμασίες κάνουν καλά. Μη φοβηθείς. Ο Χριστός μας σε 40 ημέρες αγωγήθηκε στην έρημο και έπειτα άγγελοι τον εξυπηρετούσαν. Είναι πολύ στοχικός ο Χριστός μας. Συχνά η ωφέλειά μας επιτρέπει και δυνατή λύπη. Για λίγο νιώσαμε πως μας εγκατέλειψε. Αλλά μια επειδή λυπάται, μας αγαπά, μας πνίγει το έλεος σου, η του. Μη φοβηθείς, ποτέ, μόνο αγάπα τον Χριστό. Όταν σου προσφέρουν κάτι, να το παίρνεις και αν αρνείσαι, εμποδίζεις το χέρι από το δίδοντα και όταν το παίρνεις ταπείνωση δείχνεις. Εκείνος που είναι, που δίδει, παίρνει χαρά. Μην λες όχι. Κι αν δεν σου δίδουν κάτι και εσύ δεν έχεις, το κρατάς. Αν σου δίδουν κάτι που το έχεις, δώσ' αυτό και στον άπαντα. Να είστε επιμελείς σε ό,τι κάνετε. Εγώ αγάπησα και έγινα επιμέλεια από μικρός εις όλα. Αλλά 11
χρονών ακόμα θυμούμε το μάθημά μου. Μη δέχεσαι θλίψεις. Μη σκέφτεσαι με λύπη και βαρύνεις το νου σου. Να λες μόνο Χριστέ μου, σε παρακαλώ, μη με εγκαταλείψεις. Ό,τι και να σου συμβεί, μη λυπηθείς. Πολύ μόνο αυτό να λέγεις, Χριστέ μου, σε μη με εγκαταλείπεις και να έχεις ηρεμία, γαλήνη η φυψηλή σου. Και μία τελευταία, το πείσμα είναι ελάττωμα, αλλά συχνά είναι και άγιο. Είναι και το καλό πείσμα. Αν δεν έχει κανείς πείσμα, ενδυσκολία που θα συναντήσει εις τον δρόμο θα του φέρουνε φόβον και δειλία. Το πείσμα το καλό, τη δυνατή θέληση προσπάθησε να αποκτήσεις. Από τη ζωή μην περιμένεις όλο χαρά. Είναι περισσότερο αγκατέστερο παρά αυτόσπαρκος ο βίος της ζωής μας. Και πολλά άλλα παρανέσεις και εμφανίσεις. Έχει κάνει εμφανίσεις. Ο Άγιος Νεκτάριος γράφει ένας υμνολόγος καθηγητής. Την ημέρα του Πάσχα είχε σχέση με τον Άγιο. Ο Άγιος είχε κοιμηθεί. Πήγε στον τάφο του. Οι μοναχές έλειπαν. Εκεί εκάθεται και προσήφθεται όλη την ημέρα. Μετά παίρνει το θυμιατό, το άναψε και εφήμιαζε. Για μια στιγμή βλέπει τον Άγιο στο παράθυρο του ναού να το κοιτάει και να γελάει. Μπάνε, οπτασία είναι, ψέμα είναι. Ξανακοιτάει το παράθυρο, πάει ο ίδιος. Είτε ο Άγιος Νικανόνιμος, ο οποίος τα κοιτούσε και χαμογελούσε. Έφυγα, λέει, με τόση ενίσχυση πνευματική, την ημέρα εκείνη, λέει, από τον τάφο. Είναι πολλές πάρα πολλές και εμφανίσεις. Γι' αυτό η προσευχή σας επικαλείστε και τον Άγιο Ιερόνιμο. Και πράγματι είναι έτοιμος να μας βοηθεί στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Αμήν. Διευκόντα Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστός Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.